Λοιπόν, πάρει Ελεπίδη, έλα πάρει. Να συνέλθουμε λίγο. Φοβερό ήταν αυτό που έγινε. Τι Γιώργο μου, πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί να συνέλθουμε, ωραία είναι αυτό. Έχουμε επέσημο ακροατή σε ναι. παραγωγό στον αέρα και δεν μπορώ εγώ να το αφήσω έτσι. Θα γίνουν τα απαραίτητα. Τα, πώς θα λένε, αυτά που πρέπει να γίνουν εναντίον του Μενώτη. Να τον υπερασπιστώ δηλαδή. Υπέρ του θα είμαι. Εναντίον του φλερτάζοντα. Ναι, ακριβώς. Όχι εναντίον της αποδέκτριας. Όχι, όχι. Ο Μενώτη θα τιμωρηθεί. Παραδειγματικά από μένα. Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω ότι υπάρχει ακόμα έστω και ένα στοιχειώδης υποτυπώδης φλερτ της μέρας μας. Εν έτη 2022. Πάλι καλά. Ναι, ναι. Καταρχάς ο Μενώτη είναι από τους παλιούς. Τους καλούς, ας πούμε. Τους κανονικούς. Τους ωραίους. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιατί όλα έχουν χαθεί μέσα στο SMS. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Πάει εκείνο το μπαρ που είχαμε στην εποχή μας. Μέσα στο SMS. Σε είδα στο Facebook και πιστεύω ότι μπορούμε να συζητάμε και τέτοια. Ανέβασε μια φίλη μου χθες το απόγευμα ένα μεσεντζεράτο που της έστειλε κάποιος. Είναι και 40 χρονών. Τέλος πάντων. Και χάνεται έτσι ο απαιτούμενος Πεχτόπουλος. Βέβαια, ρε πάρει. Βέβαια. Αφού είμαστε τη σχολή, ξέρεις εσύ τώρα. Και εσύ. Είναι δυνατόν. Δεν πιστεύω να άλλαξες τώρα που πήγες στην Αθήνα. Είμαστε Γιώργο και διδάσκαμε. Ναι, ρε πάρει. Είναι δυνατόν. Και κάτι άλλοι που τριγυρνάνε εδώ πέρα και κάτι άλλοι που είναι στην Πελοπόννησο. Με το κεράκι μας περίμεναν. Τι θα πούμε. Βέβαια. Και τώρα μας βγάζουν φωτογραφία να μυστικεί από το κάτω και από το έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, για πες. Είναι στην πρώτη πρωτεύουσα χώρας και μάθανε Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τον αγαπάμε παρόλα αυτά. Γεμίζει τις μπαταρίες. Ο κουμπάρος σου ξεφωνίζει. Ο κουμπάρος σου ξεφωνίζει απ' έξω, να ξέρει, τον ακούω. Δεν τον ανοίγω όμως. Εμένα αποκλείεται. Ναι, εσένα ξεφωνίζει, τον ακούω, αλλά έχω κλειδωμένο εδώ στο στούντιο και δεν μπορεί να μπει. Τέλος πάντων. Πολύ γρήγορα εκεί που τέλειωσα το σύριαλ την έδα για την ΑΕΚ να πούμε ότι ξεκινάει το σύριαλ Πιάνιτς για να μην έχεις παράπονο ότι δεν υπάρχουν ονόματα για τις ομάδες και τους τρεις μεγάλους της Αθήνας. Ναι. Έτσι, ο Ολυμπιακός εκτός ότι έβγαλε τους κομμένους ο Μάρτινς για τα παιχνίδια με τη Μακάμπι Χάιφα φαίνεται να κινείται για το Γιαννουζάη και ο Παναθηναϊκός ο οποίος κέρδισε στο χθεσινό του φιλικό μετά κόπο και βασάνο εκεί που θα έπαιζε φουλ επίθεση με 1-0. Παρόλα αυτά να δούμε αν είναι για μεγάλα πράγματα ο φετινός Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα έχει τη σφραγίδα του Γιωβάνοβιτς, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, δηλαδή με το 0 στην άμυνα. Και να πούμε πως στο μπάσκετ μετά και την απόκριση του Γόλτερς, αφού δεν προχώρησε του καλάθι στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ουσιαστικά είναι κλεισμένος και ο Βίλιαμς, τον οποίο είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, είτε στα γήπεδα της Τουρκίας, είτε στα γήπεδα της Ισπανίας, αλλά κυρίως στην Ευρωλίγα. Και επειδή φτάσαμε δευτερόλεπτα πριν από τις δύο, υπάρχει φιλικό παιχνίδι σήμερα στη Μεσήμβρια και όχι στην Τούμπα, έτσι ανάμεσα στον ΠΑΟ και στον Πανετολικό. Πολύ γαργαλιστικό αυτό το 2-22 στον γκολ-γκολ να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε ένα φιλικό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που άφησε μία μέρα πίσω της στον προγραμματισμό της για να πάει στην Σερβία και να κάνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, αποδεχόμενη την πρόταση του ΠΑΟΚ για το μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 7 η ώρα. Οπότε η επιλογή της ημέρας είναι ΠΑΟΚ Πανετολικός goal-goal στο 2-22. Και αν δεν τις άκουσες, επειδή είσαι μακριά, διάβασε, μπες στη σελίδα του Λίμπερο ή στο YouTube του Λίμπερο και άκου τις δηλώσεις του κυρίου Κοστούλα, μιας και μιλάμε για τον Πανετολικό. Τον έβγαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μιλάμε, είναι ο ορισμός αυτού που λέμε βόμβες από έναν παράγοντα. Και για ΕΠΟ και για Super League. Δεν υπάρχει. Και ναι. Τον αποθέωσα και στον αέρα μέχρι παρεξήγησης, αλλά το αξίζει ο άνθρωπος. Είναι όαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο κύριος Κοστούλας. Και μάλιστα η πρώτη ερώτηση που του έκανα. Η πρώτη ερώτηση που του έκανα είναι πώς αντέχετε τόσα χρόνια. Αφού είστε άλλη φάση, άλλη κουλτούρα. Μα από το δεύτερο χρόνο ο άνθρωπος λέει ότι φεύγω και έχει μείνει σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι είναι. Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είσαι καλά.